Dreamy. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώ είστε. Καλώ ήρθατε σε ένα επεισόδιο, αυτή τη φορά έτσι πιο γιορτινό, αυτού του podcast. Αγνοωφένεται τέχνη. Και σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι μόνη μου. Ε, έχω έναν πάρα 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 πάρα, πάρα πολύ αγαπημένο καλεσμένο. Θα σα πω σε λίγο. Αλλά να κάνουμε και ένα πρόμα. πρώτα. Ε, να μην ξεχνάτε ότι μπορείτε ε, να παρακολουθείτε και να ακούτε το podcast στην πλατφόρμα του streaming και σε όποια άλλη ενώ επιθυμείτε, καθώ και στο YouTube. Τώρα, να πάμε στα δικά μας. Αυτός ο καλεσμένος είναι ιδέα. Ε, καλά, δεν το Η κεντρική. Καταρχήν είμαι σίγουρος, σχόλια. Ποιος είναι αυτός. <χι> Θα σας πω αμέσως ποιος είναι. Αυτός εδώ, γλυκύτατος άνθρωπος, έτσι που το βλέπετε, το ζαχαρέλιος άνθρωπος, είναι ο υπεύθυνο και ο κύριος που κρύβεται πίσω από το δημιούργημα που λέγεται Καπ Καπ. <laughs> με το Καπ θα θα μάθετε τώρα. Θα το μάθετε τώρα. Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθε. Δημήτρη Καλώς Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθε και καλήνα μου. Και συνεργάτη ε, και φίλο. Και συνοδοιπόρο και σύντροφο και αντιπρόσωπο <laughs> και εκπρόσωπο. <Θέλω>, συνονά μου. <laughs> 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 λοιπόν, ε, δεν υπήρχε περίπτωση στην πρόσκληση να μην, να μην δεχτώ και να μην είμαι εδώ. <laughs> ε, είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ε, άλλωστε, έχω μεγαλώσει με τι εκπομπέ σου. <laughs> ε, οπότε ήταν και ένα όνειρό μου να βρεθώ απέναντί σου σε αυτό το podcast. Εκεί με η φάδα. Που mother. αχνοφαίνεται. <laughs> αχνοφαίνεται τέχνη, να γινόταν. Ακριβώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Και επίση να πούμε ότι μα έφερε εδώ πέρα γλυκά. Είναι δυνατόν. Ε, Χωρί γλυκό γίνεται. Χωρίς, ε, δεν γίνεται. Ναι γίνεται. Επίση, εγώ μπορεί να τρόπου και που ήδη έχω ξεκινήσει πριν ξεκινήσουμε να γυρίζουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τα γλυκά. Παρακαλώ. Ε, Όπω είπα, είσαι ο υπεύθυνο. Πίσω από αυτό το πράγμα τα που, που λέει καπ-καπ. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το Καπ, -Καπ. Θε να μα πει. Το ΚΑΠΚΑΠ. -καπ, εσύ. Βέβαια. Το καπ, καπ είναι ουσιαστικά το πρώτο θεματικό μπιστρό, ζαχαροπλαστείο ε, στην Αθήνα. Mm -hmm. ε, Ίσως και το μοναδικό με εναλλασσόμενε θεματικέ στην Ευρώπη. Δεν έχω βρει ακόμα άλλο. Δηλαδή που να έχει θεματικέ, αλλά να τις αλλάζει σε τόσο τακτά διαστήματα και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμεί δεν είναι απλά ότι αλλάζουμε τίτλου κάθε φορά. Mm -hmm. Αλλάζουμε τη διακόσμηση, αλλάζουμε το φαγητό. Ανακαίνεσαι. Ε, Σπίτια από την αρχή. Και... Σε <laughs> λοιπόν. ε, απλά εμείς δεν γυρνάμε με το ίδιο καράβι ε, Από εκεί και πέρα Αυτό που έχω να πω είναι ότι Εγώ απλά κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που αγαπώ Κάνω ε, ναι. Συνεχίζω και κάνω με τον ίδιο τρόπο Όπως το 2000, από το 2012 Μέχρι σήμερα με τον ίδιο τρόπο ε, Τη δουλειά που αγαπάω ε, και με πετυχαίνει μάλιστα και σε μια εξαιρετική έτσι στιγμή, γιατί είναι η στιγμή που έχω αποφασίσει ότι θέλω να τα κάνω όλα τούμπα. Οπότε λοιπόν, για να πούμε τι, συν, τι ισχύει μέχρι τώρα, το ΚΑΠ ΚΑΠ έχει αλμυρά, γλυκά, ροφήματα, εμπνευσμένα μέσα από ιστορίε, από παραμύθια, από την pop κουλτούρα. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει από τον Δεντρογένη τη Μέση Γη, ε, μέχρι τη Ρούλα Κορομιλά στην πρόταση με την Κέντι Γαρμπή και τον Διαννή Σχυνά, yeah. με τα μπαλόνια. Θυμάσαι. Ναι. Και δέσπινα και βύση έχουμε κάνει τα μαζί πάντα, δει, τα, πάντα, Εντάξει, μέχρι λοιπόν, εκεί ε, μέσα από στιγμές ε, Μέσα από ιστορίες, μέσα από παραμύθια ε, Αγαπώ το αρχέτυπο Αυτό ήταν και αγαπώ τα βιβλία, αγαπώ την τέχνη Οπότε όλα αυτά τα έβαλα σε ένα καζάνι Στο καζάνι του μάγου ναι. Λοιπόν και είπα να τα δώσω με τη δική μου εκδοχή Τι είναι ωραίο που είναι αυτό Είναι ωραίο, είναι ωραίο να... Να μπορεί να επιβιώνει κάνοντα πράγματα που αγαπά. Και πολύ νομίζω σημαντικό. ότι σε αυτό μπορεί και εσύ να το επιβεβαιώσει ότι είναι πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικό να, η δουλειά σου να σου προσφέρει μόνο ε, σωματική κούραση, καταπώνηση και να μην βρίσκεσαι ε, κάτω από καθεστώ ε, δουλεία και όχι δουλειά. Γιατί ξέρει, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι εργαζόμενο ή εργοδότη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ανοίξει επιχειρήσει για οικονομικούς λόγους για παράδειγμα, αλλά δεν τους αρέσει τίποτα από ναι. τη δουλειά τους. Ή ε, έχουν σπουδάσει κάτι και δουλεύουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ε, και δεν αντέχουν. Δηλαδή είχα ναι, ναι, ναι. μια πολύ αγαπημένη φίλη, οικογένεια σχεδόν, η οποία ε, σπούδασε νομική, δούλευε πάρα πολλά χρόνια ε, στον κλάδο, αλλά της ήταν στενό παπούτσι. Οπότε αποφάσισε και αυτή να κάνει τη δική τη αλλαγή και τότε να δούμε το χαμόγελό τη πιο έντονα. Οπότε για μένα είναι πρωταρχικό και ίσω και ένα βασικό στοιχείο τη επιτυχία του οποιοδήποτε. Ε, το να αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει μπορεί να κάνεις, Το να αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνει μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά για μένα είναι ο λόγο για να μπορεί να αντέξει το όλο operation. Αλλιώ δεν γίνεται. Όχι. Είναι δύσκολο. Έχει δίκιο. Αρχίζει Λέβη, η δουλειά ναι. και παίρνει πράγματα από σένα. Ναι, και μάλιστα είναι θεραπευτικό κιόλα γιατί ένα θεραπευτικό εργαλείο ίσω είναι κάτι που μα δίνει ασφάλεια. Βέβαια. Όταν, δηλαδή, ειδικά όταν κάνει κάτι που αγαπά και νιώθει ασφάλεια μέσα από αυτό, είναι αυτόματα θεραπευτικό εργαλείο. Παρόλο που mm. μπορεί να είναι και δουλειά έτσι. Βέβαια, μα Λέτε. δεν είναι. Άκου να δει. Είναι τότε όταν καταφέρνει. Και δεν σου στραγγαλίζει καθημερινότητα τη δημιουργία, δεν σου στραγγαλίζει η καθημερινότητα το χαμόγελο, ε, για παράδειγμα, επειδή είμαστε και συνεργάτε. Να ναι, να το πούμε και αυτό. Ναι, γιατί βέβαια, κάποιοι δεν το γνωρίζουν σε αυτό. Κάποιοι με δύο-τρει να μην το γνωρίζουν. Εσύ και εσύ. <laughs> να το εσύ μάθεις. και εσύ να το ελαμβάνει τώρα. <laughs> λοιπόν, να πούμε και όλε πω γνωριστήκαμε. Βέβαια. Ε, είδα το προφίλ σου στα social. Όλα αυτά τα τόσο το ωραία 20. πράγματα. Το ήλιο. Ναι, before ακόμα... it was cool. Θέλω ναι, να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ε, και είδα τα σκίτσα σου και λέω: Όπα, εδώ πρέπει. Να υπάρξει κάτι. Και αυτό το κάτι έφερε πάρα πολλά ωραία πράγματα, ναι. πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Χαίρομαι γιατί γελάμε όπως την πρώτη φορά. Μην καλά, σου πω γελάμε εντάξει. ακόμα περισσότερο από τότε. Καλά εννοείται τώρα, τώρα <laughs> άστο. Και όπω λοιπόν ξέρει και εσύ, προσπαθώ και εγώ μέσα από τη δική μου πλευρά να, να περνάμε όλοι καλά γιατί άμα δεν χαμογελά, δεν βγαίνει. Έχει δίκιο. Ναι, δεν βγαίνει, δεν, δεν βγαίνει. γίνεται αλλιώ. Συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα που αν δεν κρατηθεί το κέντρο σου και αν δεν προσπαθήσει μέσα από τη χαρά να προχωρά να λύνουν οι εκκρεμότητέ σου κάτω από συνθήκε ευνοϊκέ, δεν νομίζω ότι βγαίνει. Τουλάχιστον δεν ταιριάζει αυτό ο τύπο Έχει δίκιο. δίκιο. Και εγώ από τότε θυμάμαι που λε. Που λαμβάνω το mail αυτό τη. Που λαμβάνει τηλεσύγραφό μου. Που σβαριέσαι ναι. εμένα και τον. Ναι, αυτό, αυτό ναι, mm. τέλο πάντων. Και ήρθα. Εγώ τώρα εντάξει, επειδή ήσουν και ο πρώτο άνθρωπο και η πρώτη συνεργασία που είχα, ρε, παιδί μου. Και πρώτον, ήμουν πολύ. Και είμαι πολύ τυχερή που μου έδειξε το πώ είναι μια υγιή συνεργασία. Όχι μόνο αυτό, ναι, και είσαι ναι. και σαν άνθρωπο. Ε, δηλαδή, μπήκα μέσα. Εγώ ξέρω τώρα τι περίμενα να δω, να πάω σε ένα να είμαι έτσι να είμαι πολύ αγχωμένη. Με μια και πληγούνα και πάνω Με μου. Με μια κάτι. πληγούνα και μπαίνω παιδιά μέσα στο γραφείο. Βλέπω τον Δημήτρη να είναι σε φάση. Καλώ. Τα χάνει αυτή. τα, τα χάνει αυτή. <laughs> <laughs> Δεν μπορώ. <laughs> Κοιτάξτε. Με βλέπει, τα χάνει. Επίση, στο σημερινό επεισόδιο θα ανεχτείτε υπερβολικά και σα ζητούμε συγγνώμη, αλλά και όχι, τι ατάκε που θα ακούτε και τα ρέφερε. Συγγνώμη, θα ζητήσουμε συγγνώμη επειδή δεν έχουν δει την Τζεβίτα και παραπέντε Να. και. Ε, όχι. Όχι, όχι. Δεν ζητάω συγγνώμη. Δεν ζητάω. Λοιπόν, ζητάω. σα παρακαλώ. <laughs> δεν θα ήθελα. <laughs> <laughs> λοιπόν, και μπαίνω μέσα που λέτε και βλέπω τον Δημήτρη, παιδιά. Ένιωσα αυτό που λε. Είσαι και εσύ θεραπευτικό ρολόι. Ένιωσα μια ασφάλεια, παιδιά. Λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η ηρεμία, αυτή η υγεία. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. <laughs> Γιατί δεν είναι έναν άνθρωπο που όντω και ένα περιβάλλον. Όχι... Γιατί βέβαια το εκπέμπει αυτό και στου γύρω σου. Ξέρεις ότι... Είμαι πολύ χαρούμενο και για την ομάδα. Αυτό. Πολύ χαρούμενο. Και ξέρετε τι γίνεται. Ε, δεν θα είχε νόημα mm. αν όλο αυτό που κάνω, που, που είναι φτιαγμένο ε, και εμπνευσμένο από τη φαντασία και με τόση ευαισθησία. Και... Γιατί ξέρει, δεν πουλάμε κάτι απλό. Πουλάμε εμπειρία. Αν πίσω από όλο αυτό ε, ήταν ένας μπερντέ και πίσω από τον μπερντέ υπήρχαν ε, φωνές, ιστερίες, εμένα να χτυπιέμαι, δεν θα, δεν θα είχε νόημα. Θα ήτανε κάπου δεν Κάτι δεν θα ήταν αληθινό. Ε, εγώ αποφάσισα να κάνω τότε τη δουλειά που ήθελα και όλα τα υπόλοιπα πήραν το δρόμο τους. Ε, Άσε που πια είναι τόσο διαφορετικές οι εποχές, γιατί άλλο το 2012, άλλο το 2023, δηλαδή και νομίζω η μετα-COVID εποχή είναι λες ναι, και έχουμε ναι, ναι. κάνει ένα restart σε όλα. Θα το συζητήσουμε και για το αφήνω μετέπειτα αυτό με το COVID που μου είπες, γιατί θέλω να μου το πεις μετά. Τώρα σου για αυτό το τι Σε παρακαλώ. Θέλω, θέλω να μου πεις ρε εσύ πώς σου έρθει η ιδέα. Ε, εγώ έγραφα και γράφω. Αρχικά να θυμίσουμε, δεν ξέρω να το πούμε ότι το μαγαζί άνοιξε τις πόρτες του το 2012, 12. τον Απρίλιο στα γενέθλιά μου, 18 Απριλίου σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μου κάνει κάποιο δώρο ωραία, είναι πάντα νεκτός, και από τώρα δηλαδή <laughs> ε, Disney Shop ε, μπορούμε να πούμε ότι το μου ήρθε πάρα πολύ φυσικά τόσο φυσικά που και τώρα περισσότερο απορώ γιατί τι γίνεται, mm -hmm. Ξέρεις, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο και στην Ευρώπη δεν είχα δει κάτι αντίστοιχο. Το μοναδικό πράγμα που υπήρχε ε, και είχα δει σε επίπεδο θεματικού ήταν τα Planet Hollywood όταν ήμουν μικρό που είχαν ανοίξει στο Village του Ρέντι. Και είχε έρθει oh, νομίζω ο Σταλόνι Βατζενέκη και κάποιο είχε έρθει τότε. <Está> Αρχαία ιστορία. Μην κοιτάτε που ήσουν 25, δεν είμαι. Ο, ο... οπότε. Ε... Είχα αυτό σαν δεδομένο. Εγώ τι ήθελα να κάνω, ήθελα να συγκρούσω ε, τη φαντασία μου με την πραγματικότητα, να βάλω όλα αυτά που αγαπώ μέσα mm -hmm. όπως είπα, στο καζάνι. Ναι, 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 του μάγου. Λοιπόν, mm -hmm. και αποφάσισα να φτιάξω έναν χώρο. Μου ήταν εύκολο, γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία ασχολείται με ανακαινήσει, ασχολείται με διακοσμίσει. Ah, okay. Οπότε όλα τα κάναμε ίδιοι. Mm -hmm. ε, γι' αυτό και η ευκολία στι τόσε αλλαγέ. Δηλαδή, είναι πράγματα ναι, που ναι. κάνουμε εμεί, ακόμα και έπιπλα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι σχεδόν μόνο οι καρέκλες είναι έτοιμε. όλα τα υπόλοιπα είναι φτιαγμένα από την αρχή mm. ε, ε, εκεί γύρω στο 2011 ήμουν σε μεγάλη κρίση γύρω στα 25 μένα με ένα, έπιασε 26, μία κρίση ταυτότητα το τι πάμε, τι κάνουμε. Να ζει κανεί να μην ζει. να μην με δω, το κρανίο. Ναι, 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 <laughs> ε, λοιπόν, αντί για το κρανίο, είχα ένα κοκ βέβαια εκείνη τη στιγμή. Ναι, okay, οκ. Το πιο είναι εύκολο, το γλυκό. Ναι, ένα κάπ. Λοιπόν, Α, έχω και εδώ γλυκά. Ε, Εντελώ συμπτωματικά. Εντελώ συμπτωματικά έχω και εγώ εδώ ένα γλυκό. Και αποφάσισα και λέω, ξέρει κάτι, δεν προσπαθεί mm. όλα αυτά που έχει γράψει, γιατί έγραφα, ήμουν μπλόγκερ Τότε. Shop. Βέβαια, το έχω ζήσει και αυτό. Ε... και είχα γράψει ένα κείμενο mm -hmm. όπου ονομαζόταν ο Καπ Καπ, ο ποντικό με το γαλάζιο φιόγκο. Ο Καπ Καπ. Ναι, ναι, ναι. Ένα ποντίκι. Αλλά καλά κάνω εγώ και σε λέω Καπ Καπ. Ναι. Ο με... <laughs> με τον <laughs> Καπ Καπ. Πολύ. Ε... και Μέρλιν με λένε και Καπ Καπ με λένε. Ντι Μερλίν, τη Μέρλιν, okay. απ' όλα. <clears throat> Παλιότερα ζωζό σαμπουτζάκι, ξέρει. <laughs> ε... <laughs> διάφορα. ναι, <laughs> ναι. <laughs> 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 σε όλα γυρίζω. <laughs> λοιπόν, Τότε λοιπόν είχα γράψει ένα κείμενο που με έναν τρόπο παρέθετα όλε εκείνε τι αγαπημένε μου στιγμέ που εμφανιζόταν αυτό ο ποντικό με το γαλάζιο φιόγκο. Ουσιαστικά ήταν η ευτυχία mm -hmm. με μια αλληγορία. Δηλαδή οι στιγμέ ναι, που εγώ ναι. νιώθω όμορφα. Η στιγμή που στολίζω το χριστουγεννιάτικο μου δέντρο, η στιγμή που πίνω ε, το αγαπημένο μου τσάι κανέλα, η στιγμή που περνάω με το δάχτυλο από την ομίζη με κέικ όταν η μητέρα μου έφτιαχνε γλυκό. Ε, και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό το. Κείμενο, θέλω να πάρει άρκα και οστά και να το κάνω μαγαζί. Έλα, ρε. <coughs> ναι. Το κείμενο υπάρχει <coughs> και όλα στο site του CapCap ενώ δηλαδή θα καταλάβει, ε, διαβάζοντά το, ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αποκωδικοποιηθεί mm -hmm. μέσα στο μαγαζί. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αποφάσισα να ξεκινήσω στο πουθενά, σε ένα στενό μέσα στο εργαλείο. Πραγματικά, πραγματικά, γιατί είναι από το ναι, το όμως, μαγαζί δε, εμφανίζεται δε, μπροστά σου. Ρε διό... θέλει ψα... Δεν είναι ότι είναι το μπαμ Καμία σχέση. Μόνο μπαμ δεν είναι. Μόνο μπαμ δεν είναι και είναι Μπομ, συγκινητικό. Που... <laughs> και είναι πολύ συγκινητικό που ρε φιλε, για να πα εκεί και να πει ότι θέλω να πάω στο Καπ, -καπ. Mm. Όχι, θα κάτσω να το ψάξω, <laughs> αγάπη μου, και να πάω. Μα τον πρώτο καιρό. Και είναι τρομερό. Τον πρώτο καιρό γίναμε και Είναι συγκινητικό. Με... Ναι, είναι. Είναι πάρα πολύ και είναι μέρο τη εξερεύνηση. Δηλαδή. Είναι, αν κάτσει και σκεφτεί, ε, και ο λόγο που μου άρεσε πάρα πολύ το σημείο αυτό, ήταν γιατί όλοι οι φανταστικοί κόσμοι εμφανίζονται δίπλα στο. Φυσιο... Αυτό που ορίζουμε φυσιολογικό, ε, αλλά με μη αναμενόμενο τρόπο. Δηλαδή, η Αλίκη έπεσε στη χώρα των θαυμάτων μέσα από μια λαγουδότρυπα. Τα αδέρφια πέβενσι μπήκαν στην άρνεια μέσα από μια ντουλάπα. Οπότε, πράγματα καθημερινά. Που το twist έρχεται με ένα μαγικό τρόπο. Έτσι κι εμεί, σε ένα στενό που θα μπορούσε να είναι οποιο, οπουδήποτε στην Αθήνα, σε οποιαδήποτε γειτονιά, σε ένα στενό στο ΕΓΑΛΟ, ακόμα και ένα μέτρο πριν βρεθεί μπροστά από το μαγαζί, δεν το βλέπει ναι, και ξαφνικά φαίνεται, εμφανίζεται. Και ε, η αλήθεια είναι ότι η απειρία μου, γιατί εγώ δεν είχα δουλέψει καθόλου στην εστίαση, με βοήθησε και πήρα κάποιε πολύ σωστέ αποφάσει, γιατί δεν με έτρωγε το, το τι θέλει ο κόσμο. Οπότε έδωσα απευθεία αυτά που ήθελα εγώ, με μια ευλάβεια σχεδόν και μια πειθαρχία. Ε, ναι, απόλυτη. Ναι, 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 Για παράδειγμα, δεν έχουμε σερβίρει ποτέ γνωστά αναψυκτικά. Ποτέ. Δηλαδή, καμία κόλλα δεν έχει μπει στο μαγαζί. Ποτέ. Γιατί έλεγα ότι καλά. Θα έρθει ο άλλος εμάς και θα πιει, ξέρω εγώ, κολλά. Εκτός δεν μου ταιριάζει. δεν θα την έχω. Εκτός αν το πες μια κανονική, θα κανονική μόνο, κόλλα. Θα έχει τα δικά μου... μια κόλλα να κολλήσει. <laughs> ε, οπότε έμπαινα στη διαδικασία πάντα να σερβίρω αυτά που θέλω με τον τρόπο που θέλω. Αυτό εκτίμησε ο κόσμος και βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί που λέει και Άντζελα ε, Εντε, αυτό συμβαίνει, κατά, σημαίνει. πάντα. Ε, μπορέσαμε και φτάσαμε στο σημείο. Πολύ Είναι, είναι. Εγώ με θυμάμαι. Και ανακουφιστικό. Εγώ με θυμάμαι τώρα σκέψου. Εγώ σχολείο πήγα στην Αθήνα στο γυμνάσιο του καλλιτεχνικό. Μετά ξαναπήγα στο πατρικό. Είστε μου. του καλλιτεχνικού. Είμαστε του καλλιτεχνικού. <laughs> Φίλε, το πιστεύει ότι μόλι είχε ανοίξει τότε, εγώ ήμουν δευτερή γυμνάσιο. Ναι, χαμό, στο καλύτερο χαμός, όλα τα παιδιά με το ΚΑΠ, ΚΑΠ, ΚΑΠ. Και εγώ δεν μπορούσα να πάω. Γιατί τότε πήγαινα, ήμουνα στο πατρικό και ήταν δύσκολο να ναι, ναι, ναι. την επαρχία στο χωριό να πηγαίνω έρχομαι. Και μετά όταν γύρισα στο σχολείο στο χωριό, Πάλι λέγανε για το κάπου. Είναι τρομερό. Όχι, no, okay, δεν έχω παράπονο και μέσα στα χρόνια και όπω σου είπα, γιατί είναι άλλη πορεία από το 2012 μέχρι το 2019 και άλλη και από με, το ναι, ναι, 20 ναι. και έπειτα. Νιώθω ότι έγινε θα και σε εμά. Ένα restart. Ναι, 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 ε, Τη ζάρω εγώ τώρα. Τη ζάρω τη μεταγκορνοϊού εποχή. Ναι, <laughs> 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 ναι. Ρε, να σου πω τώρα. Πώ. Ε, 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 <laughs> είπα. διατηρώ τη φόρμα μου. Καλά, και ah. αυτό. Η φόρμα σε πόσο του πλένει. Λοιπόν, λέει. ξέρει τι θέλω να μου πει λίγο. Πόσο δύσκολο, είπε βέβαια μία αναφορά, αλλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι επιχειρηματία και συγκεκριμένα σε κάτι τέτοιο Άς στην πω, Ελλάδα. Θα μου φέρετε μία φιλιά και εδώ Ορίστε. μπροστά θα σα δείξω. <laughs> Κατάλαβε. <laughs> είναι πολύ απλό τρόπο, δεν είναι θέμα. <laughs> ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα, πάρα και ένα τέτοιο πολύ... συγκεκριμένο κόνσεπτ και. Το οποιοδήποτε κόνσεπτ πια. <laughs> είναι... Okay. είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι επίπονο ε, και σε οθεί σε αλλαγέ και σε τρόπο σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή κλείνει ο χρόνος και ο Δεκέμβρη είναι ένας μήνας αποφάσεων. Ξέρεις, είναι αυτούς για πολλούς και για μένα. Η σεζόν ξεκινάει και η χρονιά του Σεπτέμβρη, όπως παλιά και με εμένα, τα σχολεία. Όχι και εμένα. Όμως... Ο Δεκέμβρη και η νέα χρονιά είναι ένα pit stop που λένε και στη Φόρμουλα 1, ένα μέρο που μπορεί να κάτσει λίγο στην άκρη, να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα και να πει: Ωραία, πώ θέλω τώρα να προχωρήσω αυτή τη διαδρομή. Και όλε αυτέ οι δύσκολε συνθήκε που ισχύουν για όλου, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή περνάνε καλά επαγγελματικά στην Ελλάδα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πολύ μικρό. Ε, άντε να είναι καλά όσοι πουλάνε αέρα ας πούμε μέχρι εκεί ε, από εκεί και έπειτα αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αν δεν μετακινηθούμε και αν δεν αλλάξουμε και αν ό,τι έχουμε μάθει δεν το χρησιμοποιήσουμε στο να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να μην περιμένουμε τα νέα δεδομένα mm -hmm. να, πάρουν το, να βρουν τρόπο και να πάρουν θέση στη ζωή που έχουμε φτιάξει εμείς δεν πάμε πουθενά. Ναι. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα αλλάζω συνέχεια ε, προσπαθώ και δημιουργώ μέσα στο κεφάλι μου τις συνθήκες εδώ τα τελευταία ενάμι, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στο ότι ξέρεις κάτι ε, βγάζει μπροστά το τι αποφάσεις πρέπει να πάρει, ώστε μετά από κάθε απόφαση να αφαιρέσει και ένα βάρος τι, ή μετά από κάθε απόφαση να κάνεις, να κάνεις το περιβάλλον ακόμα καλύτερο Κάποιε φορές το καταφέρνω, κάποιες όχι. Ε, κάποιε φορέ το λάθος... με φέρνει πιο κοντά στη λύση, κάποιε φορέ με προσανατολίζει. Κάποιε φορέ θα φάνε τα ψυγά και από για να συνέλθω. Ε, και <laughs> όλο αυτό και είναι μια διαδικασία. <laughs> είναι ένα roller coaster που είναι λίγο πολύ το βλέπω σε όλου. Δηλαδή, είτε όπου και να δουλεύουν, όπω και να δουλεύουν, η εποχή μας προσφέρει ένα ρούχο που είναι στενό σε όλους μας. Για διαφορετικούς λόγους, mm -hmm. αλλά κάνω φόκου στο κομμάτι το, το επαγγελματικό και της <Κι> προοπτικής, <Κι> γιατί εγώ ευτύχησα τα νιάτα μου, γιατί είμαι 39, ε, να τα περάσω σε μια άλλη Ελλάδα. Και να κάνω όνειρα. Ναι, 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 και πολλέ φορέ η εικόνα αυτή τη παλιά Ελλάδα να με συντηρεί α, και να με βοηθάει στο να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Okay. Ένα παιδί λοιπόν που τώρα είναι 20-22. Τώρα είναι το άλλο άκρο. και έχει ζήσει από τα είναι... δέκα τα μνημόνια. Είναι από την άλλη πλευρά τώρα. Ναι. Δεν βλέπει τίποτα. Δεν και γι' αυτό και πολλά παιδιά και... αποφασίζουν να φύγουν. και είμαι πάρα πολύ μαζί του αυτό. Δεν χρειάζεται ε, κανένα να θυσιάσει τη ζωή του αν δεν το θέλει για τη χώρα του. Εννοείται. και ε, τι είναι η χώρα ε, στο μεταξύ έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι. Όχι, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που πώ να σου πω. Ε, και θα συγκινηθώ στη σημαία γιατί, γιατί, είναι οι άνθρωποι μου. Ναι, ναι, είναι, ναι. Δηλαδή αυτό που με συνδέει εμένα με, το, με τη χώρα δεν είναι μόνο τα σύμβολά τη, είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτό. Εγώ το εννοώ από την άποψη τώρα γιατί αυτό διαστερβλώνεται πάρα πολύ εύκολα όσον θα αφορά με τη χώρα. Από αυτή την άποψη ναι, 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 ναι και ναι, ναι, εγώ ναι. εννοείται. Γιατί εδώ πέρα μεγάλωσα. Τα χώματά μα είναι. Γιατί τα χώματά μα είναι παραδόσει που μα βοηθάνε και έχει κιόλα πολύ παράδοση. Μέσα από την ε, τέχνη βέβαια. του ΚΑΠ. Εγώ το εννοώ από την πιο σκοτεινή πλευρά. Ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα. Αναψητήσω Απλά το. Ναι, ναι, ναι. Ε, και μια και είπαμε πάλι είπα τη λέξη ΚΑΠ, γιατί άρεγε. Να σου πω. Ε, έχω εγώ μία ερώτηση τώρα που εγώ μέσα μου ξέρω ότι θα απαντήσεις αλλά να μας ακούσουνε. τελευταία, <laughs> <laughs> λοιπόν. πιστεύεις αρχικά θέλω να πει τι είναι τέχνη για σένα και θα ήθελα να μου πει. Πού πιστεύεις ότι κρύβεται η τέχνη στο ΚΑΠ? Λοιπόν, τι είναι τέχνη για μένα είναι οτιδήποτε ανοίγει την ψυχή μου. Είναι αυτή η ανάταση το ότι νιώθω ότι μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Ε, αυτή η κινητήριος δύναμη, που η αφορμή μάλλον, που θα σου δώσει τη δύναμη να αλλάξεις κάτι, να δεις κάτι που δεν έχεις δει. Ε, για μένα τέχνη μπορεί να είναι... Ε, από, ένα, από, ένα, από μια ανατολή μέχρι γιατί αυτό που κάνει η φύση δεν μπορώ να το διαχείριστω ακόμα δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ο καμβάς που δημιουργείται για παράδειγμα στον ουρανό την, την ώρα της ανατολής ή την ώρα της δύσης, δύσης, δύσης. είναι ένα πράγμα που βλέπεις τον καλλιτέχνη ας πούμε που λέγεται σύμπαν και λες δεν μπορεί τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Ναι. Έλα, ρε, παιδε, παιδε. <laughs> <laughs> ναι. ε, απ' τη μία. Απ' την άλλη, η τέχνη. Ε, τέχνη είναι γι' αυτό και πιστεύω ότι. Τέχνη είναι αυτό το, το μυστικιστικό πράγμα το οποίο εντοπίζει ε, είτε σε μικρά είτε σε μεγάλα πράγματα. Και σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι η ζωή είναι πολύ παραπάνω πράγματα από αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή και μπορεί να είναι πολλά. Ε, γι' αυτό και δεν είμαι φαν τη μοντέρνα Λοιπόν, μια άλλη ιστορία. Δεν έχει ψωμί που θα ήθελα να το ζητήσω. Πολύ, πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλη καταγγελία γι' αυτό. Θέλω να το. Ναι, αλλά τα βουνά τώρα τη γκιώ στην γκιώνα δε και του ρίχνω. Σε παρακαλώ τώρα. Θα μου πει εμένα. Ναι, αλλά ο Ρέμπραντ είχε τώρα τα λατωματά του όμω. Είχε. Μουντέρ, με το μουντέρ. Λοιπόν, πέρα από αυτά. αγαπώ την τέχνη σε πάρα πολλές τις εκφάνσεις, Πέρα από τη λογοτεχνία που ο λόγος είναι τέχνη. Εννοείται και είναι... αυτό, ξεκάθαρα. Λοιπόν, εμ, αγαπώ πάρα πολύ τη ζωγραφική, αγαπώ πάρα πολύ την κληπτική. Είμαι ένας άνθρωπος των μουσείων, είμαι ένας άνθρωπος που θα πάει να δει... Ε, και ειδικά παλιότερα, πάρα πολύ έντονα και πριν να μαγαζεί μαγαζί, θα πήγαινε στην Εθνική Πινακοθήκη να δει πράγματα. Του αρέσει, του γεμίζει, ναι. τον, ε, νιώθει την ανάταση αυτή. Όχι υποχρεωτικά, γιατί έχω δει και παπάντζες πολλέ. Καλά, εννοείται αυτό ναι, σίγουρα. Ναι, Όταν ναι, υπάρχει κάτι καλό, σίγουρα θα υπάρχει κάτι κακό. Ναι, έτσι, ναι, είναι τώρα τι αυτό. λέτε κυρία μου, δω, δω, δεν είναι έκθεμα. <laughs> είναι ο πυροσβεστήρα. <laughs> το κλασικό πείραμα, που ήταν όλοι πάνω από τον πυροσβεστήρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, και πού κρύβεται στο κάπ. Αυτό με ενδιαφέρει ακούς, να ακούσω. Άκου να δεις. Τι. Το ΚΑΠ ε, δεν είναι... Δεν ξέρω που ε, περιέχεται προφανώ. Θα σου πω ότι κουβαλάει ομορφιά. Τώρα, το, αν για κάποιον η ομορφιά που κουβαλάει και ο τρόπος που έχει φτιαχτεί ε, το, το αντιμετωπίζει ω τέχνη, ναι, μπορεί από το, από το απλό του το γλυκό μέχρι... Ε, θα σου πω ένα παράδειγμα και είναι και ένα γλυκό που έχω φέρει. Λοιπόν, έχουμε μία μιλόπτα που είναι. Α. Έχουμε μία μιλόπτα εδώ στην άκρη, που για πολλού είναι ένα από τα καλύτερα μα γλυκά. Και δεν το βγάζω και ποτέ. Που είναι μέσα στα 4-5 γλυκά που αφήνουν ναι, ναι, ναι. σπάντα σε όλε τι αλλαγέ. Κάποια στιγμή λοιπόν τη μιλόπτα αυτή την είχαμε σκέτη. Ε, έτσι ξεκίνησε, μόνο το κάτω μέρο. Ε, ήμουν σε μία διαδικασία, ήταν να πάω σε κάτι γενέθλια και ήθελα κάπω να το τροποποιήσω και λέω, μπορεί να μου βάλει ένα σου γεμάτο. Κρέμα από πάνω ε, και μια καραμέλα που ήθελα εκείνη τη στιγμή. Ε, γιατί νιώθω ότι θα μου είναι πιο ναι. ελαφρύ, πιο. Και πήρε ένα σου και το έβαλα πάνω στο soft cookie brown α πούμε, που είναι αυτό. Δεν θα περίμενε κάποιο αυτά τα δύο πράγματα ναι. να ταιριάζουν μαζί. Εκεί όταν έφυγα και το έφαγα όλο και τα λοιπά. Ήταν μια μικρή στιγμή που ένιωσε ότι Πώ, μπορεί, τι ωραία τέχνη που είναι ζεχαροπλαστική που παίρνει ανεξερεύνητη. Που παίρνει πράγματα που θεωρεί ότι μπορεί να μην ταιριάζουν. Και τελικά να ταιριάζουν. Να παίρνει υλικά τα οποία θεωρεί ότι δεν θα κάνουν ένα μαζί καλό αποτέλεσμα. Και τελικά να βγάζουν ένα συμπληρωματικό ή Μπορεί και αποτέλεσμα. τα δύο μαζί, α πούμε, τα δύο Πώς υλικά για αλλη... παράδειγμα, να μην είναι τόσο από μόνα του. Και, λεπ... αλληπίδαση... και η αλληλεπίδραση. Η ένταση και το δέσμο να είναι όταν θα έρθουν μαζί. Ναι. Που αυτό είναι και. Είναι, χημεία, είναι περισσότερο χημία, είναι μαγεία, είναι αλχημία. Και εγώ. Μάγο γαρ Μάγο αρχιτιστή. Αρτιμιστή. Αρτιμιστή. Ωραία. Σημειώστε το. Αρτιμιστή. Το control. Το κοντρόλ. <laughs> ε, οπότε ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία της δημιουργίας Τώρα, το που θα δει τέχνη ο καθένα, επειδή η τέχνη δεν είναι. Δεν βγαίνει καλλιτέχνη να θα πει, θα φτιάξει το τέχνη. θα φτιάξω τέχνη, <laughs> που λέει, Αλλά είναι το τέχνη. Όχι, δεν φωνάζουμε. Είναι το ότι αντιλαμβάνεται ο <laughs> καθένα. Και πού να το βρει έτσι. Έχω, ναι, έχω κάνει πράγματα. Ε, θα σου πω. Για ο πιο φωτεινό άνθρωπο που έχω συναντήσει στη ζωή μου και έχω συνεργαστεί μαζί του είναι ο Ευγέννη Τρεβιζά που όπω καταλαβαίνει, όταν μου δόθηκε ευκαιρία, έτρεμα, δεν μπορούσα είναι, να το πιστέψω. Εννοείται αυτό. Ε, μου έσωσε μια ολόκληρη χρονιά η συναναστροφή μαζί του ψυχολογικά μέσα μου, γιατί με είχε πετύχει και δύσκολα. Λοιπόν, όταν συνειδητοποίησα ότι το μεγαλύτερο έργο τέχνη στην περίπτωση του Τριβιζά είναι ο ίδιο, γιατί πέρα από τι ιστορίε. Από, από, όλα αυτά τα διδάγματα που μπορείς να πάρεις μέσα από τις ιστορίες του με αυτό το ταξίδι, πώς μου είχε επηρεάσει εμένα τον, τον εγκέφαλο και την ψυχοσύνθεση, την ενσυναίσθηση, όλα, όλα, όλα. Ε, ήταν σχεδόν σαν γονεϊκή φιγούρα για μένα ο Βιέννη Τριβιζάς, γιατί έχω, τον αγαπώ πάρα πολύ. Σε πληροφορώ ότι συνειδητοποίησα ότι κοίτα, ο άνθρωπος αυτός είναι το μεγαλύτερο έργο τέχνης που υπάρχει στο σύμπαν του, ο ίδιος είναι... Είναι, είναι σαν ένα σύννεφο που περνάνε πολύχρωμα, πολύχρωμα ουράνιο τόξο που είναι κάθε ουράνιο τόξο μια ιστορία του. Αλλά ο ίδιος είναι πιο μεγάλος από όλο αυτό. Δηλαδή εκεί είναι που το το... ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι βουτυγμένος σε αυτό που ονομάζουμε έμπνευση, τέχνη, φαντασία. Σχεδόν τον βλέπεις και ύπταται. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Οπότε επειδή είναι η αντίληψή μα. Δηλαδή, νομίζω ότι την τέχνη δεν είναι θέμα δέκτη. Ναι, είναι ναι. τι καταλαβαίνει ο άλλο. αυτό σου ερώτησα κιόλα, mm. γιατί σου λέω. Ναι, είναι Ξέρεις. τι καταλαβαίνει ο άλλο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι μπήκα στη διαδικασία ποτέ να πω θα φτιάξω κάτι. Ναι. Θέλω απλά να φτιάχνω πράγματα. Ναι. Για να μην ότι. Γιατί σκέφτομαι γρήγορα και χωρί να σα Μου το κεφάλι ναι, μου. Ναι, <laughs> ναι. Ε, είναι ότι δεν είναι ότι έφτιαξα ποτέ κάτι το οποίο είπα ότι Α, θέλω αυτό για να είναι. Ε, καλλιτεχνικό ήταν από μόνο του έβγαινε όπως καταλάβαινε και... όπως καταλάβαινε και ο καθένας ότι πάρε ναι. κάποια από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν πει όταν είχα πρωτοανοίξει ανοίξει το καβ φουλ μαγικά όλα μέσα χαμός μπαίνει μια κυρία μεγάλη σε ηλικία η οποία μπαίνει μέσα και μου λέει καλά το έχετε κάνει σαν αρχαίο ναό τι λε. Εγώ εκείνη τη στιγμή brain freeze. <laughs> Αλλά ήταν η, η, γυναίκα, ήταν ο δικό τη τρόπο να πει ότι. Ναι, ναι, ναι. Πάντα να τη εξηγήσω τώρα. Πού την είδα την κυρία μου τη ζωφόρο και το. <laughs> και την Καριάτιδα. <laughs> Δεν είναι εδώ, στο Βρετανικό είναι. <laughs> ε, Εκτό <laughs> στο... εσύ και με την Πέγκε Γάλλη Καριάτιδα. Φαντά... <laughs> Φαντάζεσαι τώρα, <laughs> σαν αρχαίο ναό. Ναι, ναι. Η υπέροχη, ε, υπέροχη ελληνική αγαπημένη φιά. Ξέρετε, εγώ. Τέλειο, τέλειο. Το τέλειο. Ε, οπότε θέλω να σου πω ότι ο καθένα, εμένα με ενδιαφέρει οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα στο κάποιο οτιδήποτε φτιάχνω, κάνω, σχεδιάζω και να χαμογελάνε. Εγώ αυτό προσπαθώ να κλέψω. Ναι, το χαμόγελο. Προσπαθώ. Θέλω να σου πω κάτι. Ε, τέλος πάντων, εγώ το καλοκαίρι που πέρασα αρκετά δύσκολα με αυτή τη ρημάδα ζωή. Τέλο πάντων, είχα κανένα χειρουργείο και μετέπειτα. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ξύπνησα. Από το τάκα μου ήμουν έτσι. Λέω: Δεν μπορώ αυτό το πράγμα που μυρίζει εδώ στο σκομείο. <laughs> και λέω: Ωραία, θέλω, ε, θέλω το καπ κάπου. Θέλω τη, τη, μυρωδιά που μπαίνω. θέλω αυτό. Μεταξύ να σημειωθεί ότι το προηγούμενο βράδυ ε, είχα βρει τέλο πάντων κάποια αυτά τα watch merch τη πουλιώνη και με το που τα μύρισα λέω ότι αυτό μου θυμίζει καπ-καπ. Ωραία. Και με το που ξύπνησα λέω ότι πώ γίνεται τώρα εδώ μέσα όλο αυτό να αλλάξει και να μυρίζει από το καπ-καπ. Γιατί ένιωθα ασφάλεια, γιατί με ταξίδευε γιατί με ρεμούσε. Οπότε τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το σπίτι μου να γίνει φούρνο, να γίνει ζαχαροπλαστή, <ΣΣ1> να γίνει ένα καπ-καπ. <ΣΣ1> Μπαίνει μέσα, μυρίζει βούτυρο, μυρίζει ό,τι θέλει, μυρίζει εκεί πέρα. Οπότε το έχει καταφέρει με το παραπάνω. Και σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σου παραμύθι, δύσκολο ή όχι. Όχι, παραμύθι ιστορία. Παραμύθι. Hans Christian Ad, ενώ μιλάμε παραμύθι πιο αρχαία. Παραμύθι, 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 ε, αγαπάω πάρα πολύ τον Πινόκιο και τον Πίτερ Παν. Έρχονται, ο ο Πίτερ Παν δεν είναι ακριβώ παραμύθι, είναι. Ναι, 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 οκ. Okay. Οπότε θα πω τον Πινόκιο γιατί ο Πίτερ Παν είναι. Είναι, είναι, ναι, είναι λογοτεχνία. Νομίζω είναι ο Πινόκιο. Νομίζω είναι ο Πινόκιο. Και όλη η διαδικασία πινόκιο. με τον ε, Τζεπέτο που του δόθηκε το παιδί, και όλη αυτή η. η ε, το ταξίδι για να μπορέσει να γίνει πραγματικό αγόρι. Είναι κάτι. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Είναι, μ αρέσει που είναι ένα παραμύθι το οποίο έχει απ όλα Δηλαδή, έχει και τον κακό του. Έχει και τον πονηρό του, έχει και το... τα έχει όλα. Και συνειδητοποιεί ότι στο τέλος αυτό που σε κάνει να προχωράς είναι να μένεις πιστός σε σένα, πιστός στις αρχές σου, να μην είσαι χαλβάς, mm -hmm. γιατί αυτό τον έφαγε κι αυτόν, ε, και να προχωράς. Και ωραίο. Ναι, το αγαπώ πολύ, πάρα πολύ. Και να σου πω, ποια είναι μια θεματική που αγαπάς πολύ. Ε, νάξι, τώρα. τώρα, κοίταξε το ξέρω. Πυροβολήστε με. Είναι πολύ δύσκολο να είναι. Oh, πολύ δύσκολο ναι, αλλά Όχι, εντάξει, άκουγα δει. Όχι, κάποια που λε. Όσο ότι... αγαπάω. Όσο αγαπάω. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Τον κόσμο των μάγων. Πότε. Ε, βέβαια. Σε παρακαλώ, αγαπάω Ε, βέβαια. Ε, ε, δηλαδή, δεν θα βαρεθώ ποτέ να παραλαμβάνω το γράμμα μου. <laughs> ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Mm -hmm. Είναι το αγαπώ, το λατρεύω. Ε, Όλο ο κόσμο που έπλασε η Rowling για μένα ήταν καταφύγιο, safe place. Ε, ήταν. ένα επειδή εγώ είμαι και η γενιά των βιβλίων. <σχελίδι> ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, Ακριβώ. Δηλαδή, διάβασα το πρώτο το 1999. Ε, Εγώ τότε διάβαζα ε... την κοιλιά τη μου. <laughs> Καλησπέρα. <laughs> <laughs> Καλησπέρα. Λοιπόν. Τα βιβλία εξαιρετικά. Ναι, εξαιρετικά. <laughs> εξαιρετικά. Έχει, έχει πλάσει ένα κόσμο με φοβερή μαϊστρία. και ήταν ένα κόσμο που νόμιζα ότι υπήρχε πάντα και απλά άνοιξα το βιβλίο και πέρασα μέσα, ας πούμε, από την πλατφόρμα 9 και 3 τέταρτα. Με συγκινεί, ακόμα βρίσκω πάρα πολλά πράγματα... Που να, είναι, που να με βοηθάνε και ατάκες που μπορεί να κολλάνε στον εγκέφαλό μου αναπεριόδους ε, γενικά όμως πω, ήμουν ένα παιδί που πάντα διάβαζε πολύ, mm -hmm. που, που ήταν το διάβασμα η... η έξοδος η, η, και ναι, 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 ναι. Δηλαδή, α, ασφάλεια πολλές φορές λένε ότι οι άνθρωποι ε, παίξε δες μίλα όταν διαβάζεις χάνει τη ζωή σου κτλ ενώ παράλληλα ζεις 600 ζωές μέσα από τους ήρες και το εννοείται ε, ε, ε. γιατί ε, ακόμα όταν διαβάζει, δημιουργεί εικόνε. Η δημιουργία των εικόνων έξτρα είναι αυτόματα μια εξερεύνηση του χαρακτήρα βέβαια, σου. Βέβαια, βέβαια. Είναι... Το να δημιουργεί. Μπορεί ναι. να μην ζωγραφίζει, μπορεί να μην το κάνει μουσική, αλλά μόνο και μόνο που το μυαλό σου δημιουργεί, γεννάει μια εικόνα. Αυτόματα μπαίνει μια διαδικασία γέννηση. Είναι όλο. Είναι όλο. Ένα παράλληλο σύμπαν. Τρομερό. τρομερό είναι. Το οποίο κάθε φορά. Και είναι το δικό σου ταυτόχρονα, μέσα σε ένα άλλο, το δικό σου. Και άλλο ένα πράγμα το οποίο είναι καταπληκτικό είναι ότι πως το ίδιο πράγμα που διαβάζει, με το ίδιο πράγμα που διαβάζει ο άλλο, ε, μπορεί να είναι ακριβώ να είναι το, ναι, ναι, ναι. το ίδιο κείμενο και να Και να διαφέρει, διαφέρει απόλυτα. Αυτό είναι το, το ενδιαφέρον. Εκεί είναι για μένα το πιο βασικό από όλα. Απ' τη μία αυτό και απ' την άλλη, που είναι επίση πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι η ταύτιση με τους χαρακτήρες. Πώς βρίσκεις κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια με, με κάτι που έχει γράψει κάποιος πριν από 100 χρόνια Τρομερό, έτσι. και είναι τόσο επίκαιρο, δηλαδή ε, δεν θα πω. Η Αλήξη τη Χώρα του Θαυμάτων, α πούμε, και τα δύο βιβλία ναι, ναι. σου δίνουν πάρα πολύ από το ε, ποια είναι η ομή η ανθρωπότητα. Ομά ποια είναι. Ναι, 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 όλο, όλο. Ε, και αυτό είναι κάτι που δεν θα σταματήσει ποτέ να με εκπλήσει, να με συγκινεί, είναι να με οριοθετεί, βιβλία. γιατί οι εποχέ αλλάζουν και ζούμε και σε μια εποχή που είναι όλα τόσο πλασματικά, είναι όλα φούσκε. Ε, οι άνθρωποι πλασάρονται στην κοινωνία με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει. Οπότε πάντα θα βρίσκω καταφύγιο στα βιβλία. Και μια και λέμε βιβλία, είχα διαβάσει πάλι κάτι και σε θυμήθηκα και θέλω. Το 10 Μας χρόνια δω... και 54 Καλά... ημέρε τη Δημήτρη Γιάννη Καλά, και αυτό, εκτό από αυτό. <laughs> <laughs> αλλά θέλω, διάβασα κάτι όντω. και θέλω με αυτό λίγο έτσι να πάμε προς το τέλος και από πότε το είχα διαβάσει πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, όταν το ξαναδιάβασα μάλλον ήταν πέρσι και λέω ότι αυτό είναι ο Δημήτρης και το ξαναθυμήθηκα πριν μερικέ μέρε που γράφα τις ερωτήσεις είναι το Οδυσσέλη, είναι ένα απόσπασμα, αλλά το δεν θυμάμαι από πού συγχωρέστε με που λέει από το ελάχιστο φτάνει πιο σύντομα οπουδήποτε. Αυτό είσαι εσύ και στο αφιερώνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όντω, πραγματικά γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είσαι από του ανθρώπου πέρα από συνεργάτε και που ό,τι μου πει, ξέρεις, είναι σαν να μου δίνει μία οδό η οποία είναι σταθερή, έχει βάζει, θα μου πει. Κοίταξε, υπάρχει και αυτό. Σε βοηθάω σαν άνθρωπο, σε κάτι. Αν θε, το ακολουθά. Αν δεν θε, το ακολουθά. Αλλά ξέρει πιο δωραίο, Ότι αυτό τι οδό έχει βάση και στέκει. Και γι' αυτό πάντα, ό,τι και να μου πει, το εμπιστεύομαι. Πραγματικά με κλειστά μάτια. Και θέλω να πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε γνώρισα. Yeah, right. Και έχουμε αυτή τη συνεργασία και yeah, κάνουμε τόσο yeah, ωραία yeah, πράγματα. Yeah. Και αλήθεια, είσαι. Είσαι, είσαι... είσαι σαν ένα Καλλιτεχνικό μεντορά μου σε κάποια πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Με συγκινεί πάρα πολύ. Ελλήθεια, Εγώ αυτό που θέλω είναι, αυτό που πιστεύω είναι στο ευτυχισμένο τέλο. Και μ' αρέσει οι άνθρωποι να βρίσκουν τα δικά του ε, happy endings και να ε, παλεύουν στο να είναι καλά, να παίρνουν αποφάσει που του κάνουν. Να, που τους βοηθάνε στο να εξερευνούν τον εαυτό τους που παίρνουν αποφάσεις ε, ε, και κάνουν επιλογές που θα τους κάνουν να είναι πιο ξέρεις, δεν είμαστε τίποτα ναι. είμαστε, αυτό που είμαστε. είμαστε αυτό που είμαστε και επειδή δεν το ξέρουμε αυτό που είμαστε πρέπει να το εξερευνάμε και μια ερώτηση που θα την ξέχναγα γιατί είναι η τελευταία που κάνω σε όλους τους καλισμένε που έρχονται είναι η τελευταία και πιο δύσκολη αλλά εντάξει Είσαι κάπου, δεν ξέρω στο γραφείο σου, εκεί με τη ρόμπα σου, αυτή να μένει μόλις πάρα πολύ. Δεν ξέρω που είσαι, κάπου είσαι, τρος πάντα που σου δίνει στο σπίτι σου. Yeah. Και βγαίνει ο μικρός Δημήτρης μέσα. Τι πιστεύεις ότι θα σου έλεγε ή τι δεν θα σου έλεγε και αντίστοιχα κι εσύ. Τι πιστεύεις, τι συνομιλία θα γινόταν εκεί. Τι θα έλεγα στο μικρό Δημήτρη, ε? Ή τι θα σου έλεγε εκείνο. Μια συνομιλία, δεν ξέρω. Μπορεί να μην λέγατε και τίποτα έτσι. Στον μικρό Δημήτρη θα έλεγα ότι... Δημητράκη, μπορείς να είσαι καλό παιδί και τις στιγμές που λες όχι. Αυτό θα έλεγα στον μικρό Δημήτρη. Να λέει περισσότερα όχι. Να μην φοβάται αν... Ε, ε, λέγοντας το όχι ότι δεν είναι καλό παιδί. Και ότι... Αυτό δεν θέλω να πω άλλο. Τι ωραίο. Δεν θέλω να πω άλλο. Ναι. Εντάξει. Θα έλεγα στον. Ναι. Φτάνει αυτό νομίζω, γιατί όλα τα περικλεί αυτό. Θα του έλεγα Δημητράκη, ακόμα και όταν λε όχι, παραμένει καλό παιδί. Συμφωνώ απολύτω και είναι ένα μήνυμα γι' αυτό με το κλείσμα, γιατί ξέρω ότι θα πει κάτι ουσιαστικό. Το ήξερα, το, το ένιωθε αυτό το πράγμα έτσι να έρθει. Και φτάνοντα στο τέλο, θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να πούμε κάτι λίγο πριν. Τέλος. Ωραία. Εγώ θέλω να δώσω μια ακόμα ευχή. Βεβαίως. Επειδή όπω είπα ο Δεκέμβρη είναι ένα μήνα ο οποίο είναι κομβικό, θα ήθελα ε, να ευχηθώ σε όλου. Όχι να ευχηθώ, θα ήθελα να προτρέψω να πάρουν λίγο χρόνο με τον εαυτό του. Να βάλουν σε ένα ωραίο στο σακουλάκι του 23, να βάλουν μέσα τι δεν θέλουν να πάρουν μαζί το 24 και κάποιες φορές η αλλαγή μπορεί να μην χρειάζεται χρόνο μπορεί να χρειάζεται μια απόφαση και επειδή ε, λίγο πολύ όλοι το τέλος της χρονιάς το έχουμε ναι. ένα κλείσιμο ένα. Ναι, ναι, ναι. ας βάλουμε μέσα λοιπόν εκεί σε αυτό το σάκο ε, τι δεν θέλουμε να μην το κουβαλήσουμε από το 24 γιατί ε, είναι μια πάρα πολύ 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 Καλή ευκαιρία την περίοδο των γιορτών και τότε που όλοι οι πιστοί, όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα Χριστούγεννα και πιστεύουν στα Χριστούγεννα, ε, η ενέργειά του δυναμώνει, υψηλώνει, mm. είναι η εποχή που τα όνειρα γίνονται ναι, πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω στι ευχέ, άλλωστε δεν θα αγαπούσα τόσο τη φαντασία αν δεν πίστευα σε αυτό. Ακριβώ. Αυτό πήγα να. Οπότε επειδή αυτέ οι μέρε είναι όντω μαγικέ, ευχηθείτε το καλύτερο για εσά και αφήστε το σύμπαν να κάνει mm. τη δουλειά του θα σας τα φέρει. Απλά αποφασίστε πια όχι τι θέλετε μόνο τι αλλά και τι δεν θέλετε. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη Μεργούπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και για Ευχαριστώ τα γλυκά και ξανά. Ε, και εγώ να ευχηθώ λοιπόν καλές γιορτές. Καλά να μας έρθει το λέω Έτσι. κόσμια. Καλά, <laughs> καλά να μας βγει. <laughs> αυτό. <laughs> και μέχρι την επόμενη φορά αυτό να προσέχετε να σας αγαπάτε λίγο παραπάνω και να σα αγκαλιάσετε λίγο το βράδυ πριν κινηθείτε. Φιλιά πολλά.